Και τώρα κυρίες και κύριοι πάμε και στον Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Προέδρου του, έχει ήδη μιλήσει για γαλάζιες ακρίδες στο δημόσιο. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μην να υποστηρίζουν ότι μπορεί να πήρε λίγη ώρα η διαγραφή μετά την αποκάλυψη των όσων παρανόμως δραστηριοτήτων φέρεται να έχει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων να είχε ο κύριος Πάτσης. Υποστηρίζουν ωστόσο ότι αυτή η διαγραφή κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Άργησε περισσότερο από ένα χρόνο να γίνει. Γιατί το θέμα και η δραστηριότητα του κυρίου Πάτσι είχαν απασχολήσει και την κοινή γνώμη με δημοσιεύματα, ναι. αλλά και την πολιτική ζωή με ερώτηση που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τα ΕΛΤΑ, ναι, και τουλάχιστον δύο και χρόνια περίπου. δραστηριότητα ναι. του Πάτσι mm -hmm. από τον Ιούνιο του 2021. Με βάση αυτό λοιπόν το σκεπτικό, αλλά και με βάση το... όσα ακούσαμε να λέει λίγο νωρίτερα, ο κύριος Πάτσι, η αξιωματική αντιπολίτευση μιλά για ομολογία σχεδίου συγκάλυψη. Γιατί ο κύριος Πάτσι είπε ότι το κόμμα γνωρίζει ποιον έχει υποψήφιο, ε, ήταν γνωστή η υπόθεσή μου. Ζητούν άμεση σύγκληση τη Επιτροπή Πόθεν mm -hmm. για να δούνε πώ δηλώθηκαν, πώ ελέγχθηκαν και οι εταιρείε και τα 4,3 εκατομμύρια Ευρώ που φέρεται να χρησιμοποιήσει ο κύριο Πάτη για να αγοράσει αυτό το πακέτο δανείων και βέβαια επιμένει η αξιωματική αντιπολίτευση στην άμεση αποπομπή του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Ψηφιακή Πολιτική, γιατί όπω λένε είναι υπεύθυνο για τα ΕΛΤΑ. Υποστηρίζουν μάλιστα, υπενθυμίζουν ότι ο κύριο Πιερακάκη διαφήμισε, όπω λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τη διάσωση των ΕΛΤΑ και εμφανιζόταν ω σωτήρα του εποπτευόμενου φο... 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 φορέα, ενώ σήμερα υποστηρίζει ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Χρήστο Τσιγορή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.